Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Διαβάσαμε ένα δυστυχώς επιτυχημένο σχόλιο στα κοινωνικά δίκτυα πριν από λίγο. Μύδια η μαμά Ελλάδα. Τρώει τα παιδιά της και με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά είναι εγκληματικός. Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το θέμα, είναι πολύ σοβαρό. Δυστυχώς, όταν συμβαίνει, αναγκαζόμαστε να σκεφτόμαστε τις παραλήψεις και το τι δεν έχουμε κάνει. Εδώ από την πρώτη στιγμή είναι σαφές ότι το ενδιαφέρον του κοινού και η αγανάκτηση στρέφεται κυρίως προς τις παραλήψεις. Όχι προς το λάθος, το οποίο ομολογημένα πλέον ο κατηγορούμενος οδηγός έχει διαπράξει, αλλά προς το τι θα έπρεπε επί πάρα πολλά χρόνια να έχει συμβεί, να έχει οργανωθεί, να έχει δοκιμαστεί και να λειτουργεί. Θα θυμίσω το ότι υπάρχει και ευρωπαϊκό δεδομένο και υπάρχει και μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παραπέμπει την Ελλάδα για μη συμμόρφωση των διαδικασιών της ως προς τα δεδομένα των αμαξοστοιχειών όλης της Ευρώπης, ως προς το ευρωπαϊκό δεδομένο. Υπάρχει, δηλαδή, έχουμε παραπεμφθεί στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό, μάλιστα πριν από λίγες μέρες, μέσα στο Φεβρουάριο. Επομένως, με δεδομένο το ότι υπάρχει ευθύνη μας για να είχαμε συμμορφωθεί με τις διατάξεις και το διεθνές κεκτημένο, αυτό που αναδεικνύεται είναι γιατί δεν το κάναμε. Και όχι τόσο με την δικαιολογημένη αγανάκτηση, υπό τη δικαιολογημένη αγανάκτηση να βρούμε πρόσωπα για να αποδώσουμε ευθύνες, όσο για να σταματήσει πλέον αυτού του τύπου η αποφυγή της ευθύνης, η διάθλαση της ευθύνης, η οποία σε περιπτώσεις και στο παρελθόν έχει υπάρξει στην Ελλάδα με αποτελέσματα που επιλέγουμε να ξεχνάμε. Ναι. Και η εδώ, αλήθεια λοιπόν, είναι ότι συνδιοχή. Όλα δείχνουν, αν μου επιτρέπετε, επειδή παρακολουθούμε ναι. πολύ στενά το ρεπορτάζ από το πρώτο δευτερόλεπτο, εμείς εδώ στο Σίγμα και στο Σίγμα Live, από το πρώτο δευτερόλεπτο, η άποψή μου που έχω σχηματίσει είναι ότι φαίνεται ότι η πολιτεία έχει την μεγάλη ευθύνη για όλο αυτό το ζήτημα. Και διαχρονικά. Δηλαδή δεν είναι θέμα πολιτικό για να θίξεις πρόσωπα ναι. σε καμία περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι αλυσίδα. Κάποια πρόσωπα βέβαια αποτελούν την υπευθύνων. Πολιτεία και τις κυβερνήσεις, έτσι, που έκαναν αυτές τις εγκληματικές αμέλειες. Εκείνο το ζήτημα, ξέρετε, η εγκληματική αμέλεια, και εγώ μιλάω πάντοτε γενικά και μιλάω πάντοτε με βάση τον νόμο, ενημερώνοντας το κοινό. Ναι. Προσπαθώντας δηλαδή να γεφυρώσω το ζήτημα του τι λέει ο νόμος και το ότι αυτό πρέπει να το καταλαβαίνει και ένας απλός πολίτης. Εδώ το ζήτημα της αμέλειας, όταν ο νόμος λέει το ότι όταν κάνεις κάτι με πράξη σε τιμωρώ, εννοεί, και αυτό το λέει ο ίδιος ο νόμος, ότι και αν με παράληψη το κάνεις, πάλι σε τιμωρώ υπό προϋποθέσεις. Εδώ λοιπόν το ζήτημα του γιατί δεν υπήρχε προστατευτικό πλαίσιο, γιατί δεν επελέγει συγκεκριμένος καλύτερος άνθρωπος, γιατί δεν υπήρχε δεύτερος άνθρωπος, γιατί δεν λειτουργούσε το σύστημα το οποίο είχε αγοραστεί και όλα αυτά που ακούγονται από το ρεπορτάζ. Πρέπει κάποιος να τα βάλει εισαγγελέας, είναι δουλειά της εισαγγελίας, να τα βάλει κάτω και να τα συνδέσει με στοιχεία, όχι θεωρητικά. Ναι. Δηλαδή, ποιος και πότε όφιλε να κάνει κάτι και δεν το έκανε. Ποιος και πότε μπορούσε να κάνει κάτι και δεν το έκανε ενώ το μπορούσε. Εδώ το ζήτημά μας είναι ο ενδεχόμενος δόλος, κατά το κοινό λεγόμενο. Δηλαδή, ενδεχόμενος δόλος, ο οποίος επιφέρει και πολύ σοβαρές ποινές, είναι το ότι προβλέπω το ότι από την παράληψή μου. Γιατί δεν μιλάμε για την πράξη. Η πράξη του λάθους είναι αμέλεια. Μάλιστα. Προβλέπω ότι από την παράληψή μου θα συμβεί ένα πολύ νεκρό ατύχημα αν δεν έχω ασφάλεια στα τρένα. Όμως αποδέχομαι ότι η παράληψή μου είναι καλύτερη, την προτιμώ από το να φτιάξω την ασφάλεια των τρένων. Χοντρικά αυτό είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Το ερώτημα είναι αυτή τη στιγμή ποιοι θα εξεταστούν, ποιοι θα ελεγχθούν για τυχόν ευθύνες. Ο Σταθμάρχης είναι ένας, το καταλάβαμε, παραδέχτηκε το λάθος του, το προσωπικό, αλλά δεν είναι ο μόνος. Ας πούμε, η εταιρεία των σιδηροδρόμων θα λογοδοτήσει, θα κληθεί να λογοδοτήσει. Η εταιρεία του τρένου θα λογοδοτήσει. Ο Υπουργός Μεταφορών, ο νυν που παραιτήθηκε, θα λογοδοτήσει. Οι προηγούμενοι υπουργοί και κυβερνήσεις θα κληθούν να καθίσουν στο σκαμνί της δικαιοσύνης για αυτό που συνέβη. Προσέξτε, αυτό ακριβώς λέμε. Τώρα, πέρα από πρόσωπα, σε ένα οδικό ατύχημα, οποιοδήποτε οδικό ατύχημα, να μιλήσουμε γενικά, πάντοτε η υπευθυνότητα για το ατύχημα, όταν έχει να κάνει με θάνατο, περνά από το δρόμο του να δούμε αν έχει ευθύνη και ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Εδώ ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι μία εταιρεία. Εάν έχει ευθύνη και ο ιδιοκτήτης των γραμμών εδώ ή ο εργοδότης του οδηγού,
που εδώ είναι το ελληνικό δημόσιο από όσα ξέρουμε μέχρι τώρα. Και οπωσδήποτε περνούμε και από το δρόμο, και εδώ θα κληθεί η εισαγγελία να δείξει εάν νομικά είναι επαρκής και ευαίσθητη κοινωνικά, εάν θα στοιχειοθετήσει συγκεκριμένες παραλήψεις συγκεκριμένων προσώπων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Αυτό είναι δύσκολη δουλειά, απαιτεί σίγουρα μία προϋπόθεση να γίνει μία ενδελεχής έκθεση του πώς συνέβη το ατύχημα. Αυτό θα γίνει, η πολιτική τουλάχιστον επαγγελία είναι ότι θα γίνει και γρήγορα αυτή τη φορά, κανονικά θα πρέπει κάθε φορά να γίνεται γρήγορα, όχι μόνο αυτή τη φορά που έχουμε θύματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αφού υπάρξει μία ενδελεχής αυτοψία όλων των συναρμοδίων για να δούμε πώς έγινε το ατύχημα, από εκεί και πέρα η εισαγγελία θα πρέπει να ενώσει τα κομμάτια. Αυτή είναι η δουλειά της, αυτή είναι η κοινωνική επιταγή στην ουσία με την οποία είναι επιφορτισμένη η εισαγγελία. Η δικαστική εξουσία, να θυμίσουμε το αυτονόητο, το ότι άγεται επίσης και βασίζεται σε λαϊκή εντολή. Μάλιστα. Έτσι είναι μία από τις εξουσίες η οποία ο λαός της δίνει τη δυνατότητα και την εξουσία και την εντολή να λειτουργήσει, να απονείμει δικαιοσύνη, να βρει, να στοιχειοθετήσει το αδίκημα σωστά. Κατά παντός υπευθύνου. Μάλιστα. Οι υπεύθυνοι μπορεί να είναι με πράξεις και με παραλήψεις. Μπορεί να είναι πολλοί, μπορεί να είναι ένας. Αυτό απαιτεί πολύ ενδελεχή, επιστημονικά στηριγμένη έρευνα και ευαισθησία κοινωνική. Κύριε Παπαϊωάννου, εδώ στην Κύπρο, ο λαός λέει μία φράση τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει πάρα πολύ νόημα. Ότι όταν αναζητώνται ευθύνες για μεγάλα σκάνδαλα, η κάθε κυβέρνηση κάνει μία επιτροπή, βγαίνει ένα πόρισμα και το πόρισμα μπαίνει στο σιρτάρι. Και πάμε να βγάλουμε λίγο από το σιρτάρι παλαιότερες περιπτώσεις, γιατί στα Τέμπη είχαν γίνει άλλα δύο εγκληματικά δυστυχήματα, ναι. Το καθένα με τα δικά του χαρακτηριστικά. Οπαδοί του ΠΑΟΚ και μαθητές το 2003. Σοκαριστικά το 2003. Περιστατικά. Τελικά τιμωρήθηκε κανένας για αυτά, αποδόθηκε δικαιοσύνη, έγινε κάτι? Ειδικά να σας πω ακροθυγώς, γιατί τα αρχεία είναι ευτυχώς προσβάσιμα σε όλους λίγο πολύ. Και όχι ότι προδικάζει το προηγούμενο το επόμενο. Σίγουρα. Αλλά τουλάχιστον για την περίπτωση των 21 νεκρών μαθητών που είχαμε το 2003, υπήρξαν ποινές και στον ιδιοκτήτη της Νταλίκας, η οποία δίπλωσε, δεν ήταν καλά δεμένα τα πάνελ με τα ξύλα που βαλούσε, και του ιδιοκτήτη της Νταλίκας και του οδηγού της Νταλίκας και της εταιρείας που είχε φορτώσει τα ξύλα, σε φάση, σε επίπεδο 4 φυλάκισης αλλά και κάθεξης 14 ετών τελικά, και αποζημιώσεις υπήρξαν. Το ζήτημά μας δεν είναι να στραφούμε τώρα εκεί, γιατί είμαστε στο προηγούμενο στάδιο. Δηλαδή είμαστε στο να δούμε ποιοι με παράληψη μπορεί να φταίνε. Εδώ δεν έχουμε τόσο σαφή εικόνα το ότι η συμπλοκή τελειώνει στο ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Αυτό το ξέρουμε, θα περάσει από εκεί η έρευνα. Το ζήτημά μας είναι ποιοι με παράληψη μπορεί να φταίνε. Και αυτό το έχει καταλάβει με τη μία ο κόσμος, απευθείας, ο κόσμος ο οποίος θρηνεί αυτή τη στιγμή και οργίζεται για το ότι δεν έχει επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία, για το ότι δεν μπορεί να δει πόσοι είχαν ανέβει στο τρένο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επισήμως, από ό,τι μαθαίνουμε, 50 συν κάτι αγνοούμενοι. Οπότε είμαστε σε προγενέστερο στάδιο. Ναι, στα Τέμπη του 2003 υπήρξε μία ποινική καταδίκη και αποζημίωση, που είναι το λογικό να συμβεί σε κάθε τέτοιο ατύχημα. Το θέμα μας είναι, εδώ που έχουμε και εμπλοκή του δημοσίου, το δημόσιο σε δίκες άλλες, όχι ατυχηματικές, έχουμε διαπιστώσει το ότι δύσκολα πληρώνει, ότι χρειάζεται συνήθως παρέμβαση υπουργική για να αποζημιωθεί το θύμα ή η οικογένεια του θύματος. Ναι. Αυτό να δούμε λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Αυτό είναι μια, αν μου το επιτρέπετε, μια σύσταση προς όλους αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές, που δεν είναι και προτεραιότητα να σκεφτόμαστε την τιμωρία. Η προτεραιότητα είναι αυτή τη στιγμή να αφήσουμε το θρήνο να εκτονωθεί και να δούμε τι έχει συμβεί στη διάστασή του. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι στην περίπτωση, ας πούμε, των Κυπρίων που έχασαν τελικά τη ζωή τους, οι οικογένειες έστειλαν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στη μαμά πατρίδα, στη μαμά Ελλάδα. Τα έστειλαν να γίνουν καλύτεροι πολίτες, να γίνουν σωστοί επαγγελματίες. Και τελικά κατέληξαν μετά από διασκέδαση νεκροί. Άρα η τιμωρία των υπετίων αυτή τη στιγμή είναι και, φανταζόμαστε, και στις ψυχές των συγγενών μια πολύ πρωτεύουσα υπόθεση.
Είναι και πρέπει να είναι και αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος και η εξουσία, η δικαστική εξουσία τουλάχιστον, αλλά και η πολιτική εξουσία έχουν να αναμετρηθούν με ένα αδύρυτο ερώτημα. Θα είμαστε κοινωνικά ευαίσθητοι? Θα κάνουμε αυτό για το οποίο είμαστε στη θέση μας? Και ξέρετε, η πολιτική και η διοικητική εξουσία και η δικαστική αυτή τη στιγμή καλούνται να αποδείξουν το ότι είναι και ξεχωρισμένες εξουσίες. Σωστό. Γιατί η μία καλείται Σωστό. Να ελέγξει ενδεχομένως την άλλη. Πρέπει να μην υπάρχει σύμπλευση αυτών των δύο εξουσιών, γιατί τότε αυτό θεωρητικά μιλώντας μπορεί να οδηγήσει σε όχι απονομή των ευθυνών. Έχετε δίκιο, αλλά χρειάζεται. Η εκτελεστική εξουσία, ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει μια τομή, μια παρέμβαση για να σπεύσουν οι διαδικασίες γρηγορότερα για τα πάντα. Ή όχι. Ακούστε, όλα έγιναν ήδη. Δηλαδή, υπήρξε μια ευχή και μια δημόσια ανακοίνωση ότι θα γίνουν όλα πιο γρήγορα. Ναι. Θα το δούμε πρώτον. Και δεύτερον, εντάξει, επάνω σε αυτή τον άφατο πόνο δεν μπορεί να κάνει οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία κάτι παραπάνω από το να πει ότι εγώ θα μεριμνήσω να γίνουν όλα γρήγορα. Αυτό είναι το αναμενόμενο. Ναι. Το ουσιαστικά ζητούμενο είναι να έχει γίνει κάτι πριν για να μην συμβεί. Έτσι, αλλά και πάλι μιλάμε εκ των υστέρων. Τώρα συνέβη και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τώρα που συνέβη και το τι θα κάνουμε για το μέλλον. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, ξέρετε, ατυχημάτων που, ας πούμε, με εμπλοκή του δημοσίου, εγώ σημείωσα από το αρχείο μια περίπτωση ενός λεωφορείου το 1998 στην Αθηνών Λαμίας, όπου δεν ήταν καλά ασφαλτοστρωμένο με την ειδική επίστρωση για να μην γλιστράει το μισό οδόστρωμα. Εκεί υπήρχε και ανάδοχος και δεν είχε παραλάβει το σχετικό τμήμα της οδού, το δημόσιο, επειδή δεν είχε βάλει το σχετικό, Μάλιστα. σχετική επίστρωση για να μην γλιστράει στην τροχή. Υπήρξε θανατηφόρο ατύχημα, δεν ελέγχθηκε η ευθύνη του δημοσίου και μετά από 2 χρόνια από το ατύχημα μπήκε τελικά η επίστρωση. Μάλιστα. Μιλάμε για υπόθεση του 1998 με 2006. Στο μεταξύ, κύριε Παπαϊωάννου, απλώς να πούμε στον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ζωντανή εικόνα από το νοσοκομείο της Λάρισας. Είναι ο πατέρας του Κυπριανού αυτή τη στιγμή. Τον βλέπουμε στην είσοδο. Μάλιστα. Να ενημερώσουμε τον κόσμο με εικόνες που παίρνει ο εικονολήπτης μας, ο Κώστας Ολιόπουλος, μαζί με τον Κυριάκο τον 56, τον δημοσιογράφο. Σας ακούμε. Η καρδιά μας πρέπει να είναι και το μυαλό μας σε αυτούς τους ανθρώπους με επιστημονική υποστήριξη, με ολόπλευρη υποστήριξη, γιατί δεν εύχεται κανείς να ήταν στη θέση τους ούτε καν. Είναι κάτι φιαλτικό, δεν το συζητάμε αυτό. Μάλιστα. Χρειάζεται η ίδια η πολιτεία να στέρξει με κάθε τρόπο τους ανθρώπους αυτούς. Με Ευχαριστώ. Κάθε τρόπο. Και το πρώτο πράγμα είναι η γρήγορη ενημέρωση και η έγκαιρη για τουλάχιστον για την αξιοπρέπεια των παιδιών που έχουν χαθεί ή κάποιων που μπορεί να μην έχουν χαθεί ακόμα. Να πούμε και αυτό. Ναι, σωστά. Γιατί ακόμα υπάρχει λίστα αγνοωμένων, έτσι. Δεν πρέπει να χάνετε ελπίδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι πιθανότητες όσο προχωράμε στον χρόνο μειώνονται για την εξέβρεση επιζώντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχόμαστε καλά. Το καλύτερο. Συλληπιτήρια είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε και ευχόμαστε όσο το δυνατόν να στηριχθούν οι οικογένειες των θυμάτων και να ανεβρεθεί η αλήθεια χωρίς περικοπές και χωρίς συμβιβασμούς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον μικρό ήρωα 20 ετών, ο οποίος έσωσε 10 ζωές με τα ίδια του τα χέρια. Θα ξανασυνδεθούμε.